Ένα από τα θέματα τα οποία βεβαίως προβληματίζουν και την κυβέρνηση και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη, έχει να κάνει με το ποια θα είναι η εικόνα του τουρισμού, της βαριάς βιομηχανίας δηλαδή της χώρας μας. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι ζούμε σε μια περίοδο κινούμενη που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Το βασικό ερώτημα όμως είναι αν τελικά υπάρχει ελπίδα να σωθεί η χρονιά και μαζί να σωθούν εισοδήματα, θέσεις εργασίας, πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα όλες τις προηγούμενες χρονιές και προφανώς έχουν προϋπολογιστεί και στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Νομίζω ότι ο πλέον κατάλληλος για να μας δώσει αυτές τις απαντήσεις, φαντάζομαι τις αναζητεί και ο ίδιος, είναι ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και εύχομαι και καλή Ανάσταση και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα είναι το εξής, και το ξαναλέω, το έχουμε αυτό το ερώτημα να το συζητάμε, έχοντας πάντοτε την πολυτέλεια ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει υποστεί τόσο βαριά τις συνέπειες του κορονοϊού σε ό,τι αφορά σε υγειονομικό επίπεδο. Είναι προφανές όμως ότι όλες οι προβλέψεις λένε ότι το αυτό που θα ακολουθήσει από την πλευρά των οικονομικών συνεπειών θα είναι κάτι το οποίο δεν θα αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά θα αφορά και τη χώρα μας και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινώ λοιπόν με το βασικό ερώτημα. Υπάρχει ελπίδα να σωθεί αυτή η χρονιά, κύριε Θεοχάρη? Πράγματι, υπό μια έννοια που λέτε, είναι μια πολυτέλεια που έχουμε, εφόσον θεωρούμε, φαίνεται κιόλας, αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό ότι τα έχουμε πάει καλά στο οικονομικό κομμάτι. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε βέβαια πώς θα χτίσουμε τα συντριμμιά που έχει αφήσει πίσω της αυτή η πανδημία. Και συνεπώς είναι λογικό και φυσιολογικό να σκεφτόμαστε αυτού του είδους την επόμενη μέρα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ακόμα βγει από το πρόβλημα. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτές τις άγιες μέρες που έρχονται, να τηρήσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, να τηρήσουμε τους νόμους και τις παρενέσεις των ειδικών, για να μπορέσουμε πράγματι μια ώρα αρχίτερα να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η χρονιά αυτή εξαρτάται ακόμα από παράγοντες που είναι θολοί. Και ακόμα και αν κάποιος, ας πούμε, νιώθει κάπως ότι βλέπουμε λίγο το φως στο τέλος του τούνελ για τους εσωτερικούς περιορισμούς, για την άρση των οποίων άρχισε και ο κύριος Τσιόδρας να δίνει κάποιες κατευθύνσεις προς τα που ενδεχομένως θα κινηθεί η χώρα, ο τουρισμός δεν φτάνει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί για να ξεκινήσει. Γιατί ο τουρισμός είναι μια διεθνής δραστηριότητα. Έχει τουρίστες που βρίσκονται σε μια χώρα, μεταφέρονται ή πηγαίνουν με κάποιο τρόπο σε μια δεύτερη και μένουν και ξαναγυρίζουν πίσω. Κύριε Υπουργέ, περιγράφεται επί της ουσίας το περίγραμμα όλης της ιστορίας και θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω όμως να δούμε λίγο τους αριθμούς. Τους παρακολουθείτε και εσείς, είμαι απολύτως βέβαιο. Είδα προσφάτως ένα δημοσίευμα της Handelsblatt που επικαλείται πηγές από το World Travel and Tourism Council. Λέει τα νούμερα. Τα νούμερα λένε ότι η συμβολή του τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ το 2018 έφτασε το 20,6%. Μιλάμε για συντριπτικό νούμερο. Μιλάμε για ένα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που δίνει δουλειά σε 700.000 ανθρώπους, δηλαδή το 20% των θέσεων εργασίας εξαρτώνται από τον τουρισμό. Μιλάμε επί της ουσίας για την ατμομηχανή εξόδου της Ελλάδος από την κρίση. Στα νούμερα αυτά, γιατί αυτά τα νούμερα, ξέρετε, όπως ακριβώς και τα νούμερα στην κρίση του κορονοϊού δίνουν τη θετική εικόνα, τα νούμερα αυτά εμένα μου φαντάζουν λίγο εφιαλτικά και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το σχέδιο το οποίο υπάρχει. Βέβαια, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, να σας αφήσω να δώσετε και συγκεκριμένη απάντηση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, διότι πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Έστω ότι αύριο το πρωί, λοιπόν, λέγανε ότι όλες οι χώρες χαλαρώνουν με τα μέτρα και ανοίγουμε σταδιακά τα σύνορα. Πώς θα έρθει ένας τουρίστας ο οποίος θα βρίσκεται από την Ιταλία στη χώρα μας? Πώς θα έρθει ένας τουρίστας ο οποίος είναι από τη Γαλλία? Πώς θα μπει στο αεροπλάνο? Με ποιες συνθήκες θα μπει στο αεροπλάνο? Πώς θα έρθει σε ένα ελληνικό νησί? Ποιες διαδικασίες θα υπάρχουν? Φαντάζομαι ότι είναι μια σειρά ερωτημάτων. Αλλά εδώ μιλάμε για νούμερα τα οποία δεν διαψεύδονται. Τι θα γίνει στους 700, τι πρέπει να περιμένουν 700.000 άνθρωποι
των οποίων οι εργασίες εξαρτώνται από τον τουρισμό. Λοιπόν, έχουν τεθεί όλα τα θέματα στο τραπέζι, οπότε επιτρέψτε μου να εξηγήσω λίγο το σχέδιό μας αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο, και το είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, ότι ακόμα ζούμε μια περίοδο στην οποία υπάρχει όμικρον. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε με σαφείς κατευθύνσεις και ξέροντας ημερομηνίες. Ακριβώς γιατί, ξαναλέω, εξαρτάται από το πότε εμείς θα σηκώσουμε τους περιορισμούς, πότε θα άρουν άλλες χώρες τους περιορισμούς και αν αυτό θα γίνει συντονισμένα ή θα γίνει η κάθε χώρα με το δικό της ρυθμό, όπως φαίνεται ότι θα πάμε. Και το τρίτο και κυριότερο, τι είδους πρωτόκολλα θα συμφωνηθούν κυρίως αρχικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ευρύτερα, και αν θα υπάρχει αυτού του είδους σύμφωνα ή θα αναγκαστεί η χώρα μας να βάλει τα δικά της πρωτόκολλα και τις δικές της σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρέπει φυσικά, εκτός από το να υποδεχτούμε τουρίστες, να προστατεύσουμε και τους προορισμούς και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία από το να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Έτσι. Άρα, το πρώτο στάδιο, γκρόσο μόντο, έχει ολοκληρωθεί. Έχει φτιαχτεί ένα πλέγμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν αυτή την κατάσταση, να μπουν σε χειμερή ανάρκη. Στηρίχτηκαν οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ζούσαν μέσω του τουρισμού. Και τώρα αυτό το πλέγμα υπάρχει και θα υπάρχει για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να μας δώσουν το πράσινο φως οι ειδικοί, για να αρχίσουμε να σηκώνουμε τους περιορισμούς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στάδιο. Τώρα το δεύτερο στάδιο είναι αυτός ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεργασίες. Εγώ είμαι αυτές τις μέρες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού συνέχεια στις σκέψεις με ομολόγους μου, χθες από την Ισπανία και τη Βουλγαρία και τη Γεωργία, και από άλλες χώρες θα μιλήσω σήμερα και τις επόμενες μέρες, για να δούμε πώς συντονισμένα μέσω επιτροπών που μπορούν να γίνουν θα πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει πραγματικά συντονισμένα μέτρα. Αυτό σημαίνει χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει χρηματοδότηση ειδικά στον τουρισμό, κύριε Υπουργέ. Εμείς θα προτείνουμε σε όλα τα επίπεδα και στις μεταφορές και στο ότι πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα. Δεν πρέπει κάθε χώρα να αφαιθεί με εντελώς δικές διαδικασίες. Η μία να βάζει τους ανθρώπους σε καραντίνα, η άλλη να τους βάζει λιγότερο σε καραντίνα και η άλλη να μην τους βάζει καθόλου. Πρέπει να γίνουν δηλαδή, να υπάρξουν τέτοιου είδους αποφάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την ασφαλή αλλά την ύπαρξη της μετακίνησης των πολιτών. Γιατί αν το μόνο που θα έχουμε είναι ίσα ίσα κάποιες πτήσεις για τις πιο βασικές ανάγκες, ας πούμε, των ειδικών που πρέπει να μετακινηθούν ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πρόκειται να είναι αρκετό για να μιλήσουμε αυτή τη χρονιά για το οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να δούμε. Αυτός είναι ο πρώτος άξονας, αν θέλετε. Το δεύτερος άξονας είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε Κίνα, τα οποία τα σχεδιάζουμε τώρα στο Υπουργείο σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΙ αλλά και με τους φορείς της αγοράς, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με άλλες προδιαγραφές φέτος που θα δώσουν το αίσθημα και την ουσία της ασφάλειας στους φιλοξενουμένους. Ο τρίτος άξονας έχει σχέση με το marketing, με την τοποθέτηση της χώρας, με τις καμπάνιες που πρέπει να γίνουν και πρέπει φέτος να είναι πιο συντονισμένες από άλλες χρονιές, να μην έχουμε πολλαπλά μηνύματα. Είδατε την τρομερή επιτυχία του Greece from Home. Σε αυτήν την επιτυχία πρέπει να χτίσουμε, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Δήμος Πειραιά, μιας και βρισκόμαστε εδώ στον Πειραιά, ήταν από τους πρώτους που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και είναι μια κίνηση την οποία προτείνω ότι πρέπει να την κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι και όλοι οι συντονισμένοι τουριστικοί παράγοντες. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε. Τώρα δεν χωράει παραφωνία, δεν είναι η ώρα που πρέπει να έχουμε πολλαπλά μηνύματα ή ανταγωνισμούς μεταξύ των περιοχών, αν θα πάω στο Βαλκάνισσα, στην Κρήτη, στο Ιόνι. Άρα Ιεργή. Το βασικό είναι η ασφάλεια. Αυτό είναι δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνω το μήνυμα. Το πρώτο είναι η ασφάλεια. Και ο τελευταίος άξονας είναι η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η στήριξη του τουριστικού προϊόντος σε ένα δύσκολο περιβάλλον από πλευράς ανταγωνιστικότητας, και γιατί είναι δύσκολο και από οικονομικής άποψης. Έτσι, οι άνθρωποι που θα θελήσουν να ταξιδέψουν δεν θα έχουν την οικονομική ευμάρεια που είχαν πέρσι ή τις προηγούμενες χρονιές. Πρέπει λοιπόν να στηριχθεί και το οικονομικό κομμάτι του προϊόντος μας, ώστε να έχουμε τη ζήτηση που θα μπορέσει έστω
να επιτρέψει το άνοιγμα όσο γίνεται. Ωραία, αυτό το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Από την πλευρά της κυβέρνησης θέλω να μου πείτε. Βλέπουμε τους ξενοδόχους, οι οποίοι φοβούνται ότι ένα στα δύο ξενοδοχεία θα κηρύξει χρεοκοπία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα πακέτα τουριστικά είναι πακέτα τα οποία κλείνονται από την προηγούμενη χρονιά. Άρα θα βρεθούμε σε ένα πολύ μεγάλο κύμα ακυρώσεων και ούτω καθεξής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα των αερομεταφορών, και δεν μιλώ μόνο για τη χώρα μας που έχουμε έναν εθνικό αερομεταφορέα, μιλώ και γενικώς για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι με συζητήσεις ακόμα να ακούγονται, ακόμα και για κρατικοποιήσεις. Τι χρήμα θα πέσει χρήμα για να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις, ή θα ψάχνουν οι ξενοδόχοι να βρουν λύση με τις τράπεζες, να βρουν λύση με τα ταξιδιωτικά γραφεία. Πώς θα στηριχθεί στην πράξη αυτή η βαριά βιομηχανία και η απώλεια των εσόδων? Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει και τη συνδεσιμότητα της χώρας και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μεταφέρουν τους επιβάτες για να μπορέσει να προχωρήσει από εδώ και πέρα η χρονιά με κάποιο τρόπο που θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε μέρος της ζημιάς που έχει γίνει. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο τρόπο. Μπορώ να σας πω ότι η εντολή που έχουμε πάρει είναι να υπάρξει αυτή η στήριξη και οι ομάδες που δουλεύουν αυτή τη στιγμή δουλεύουν ακριβώς στη μεθοδολογία, στους τρόπους που μπορεί να υπάρξει, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι η ώρα ούτε της ανακοίνωσης ούτε της ας το πούμε ακόμα και των αποφάσεων. Εμείς εξετάζουμε τα δεδομένα και με βάση αυτά τα δεδομένα θα ανακοινώσουμε όταν πια η χώρα θα μπορεί να βγει από την επόμενη μέρα. Τότε είναι η ώρα της ανακοίνωσης. Αυτή τη στιγμή είτε στηρίξεις, τις αεροπορικές στηρίξεις, κανένας δεν μπορεί να πετάξει διότι υπάρχει απαγόρευση. Χθες βγήκε η νέα νότα που απαγορεύει τις πτήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτό το οποίο λέτε είναι ότι ακόμα έχουμε ένα θολό τοπίο μπροστά μας και μέτρα τα οποία όπως ακούγονται, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή άλλα μέτρα, δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτό λέτε επί της ουσίας. Ναι, διότι το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουμε και θα μας επιτρέψει το Υπουργείο Οικονομικών να λειτουργήσουμε θα εξαρτηθεί από το πότε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπερορισμοί, εγώ σας βάζω ένα σενάριο που μπορεί να είναι φτιαχτό, αλλά χάνει τη κουβέντα. Ας πούμε ότι σιγά σιγά οι χώρες μέσα στο καλοκαίρι έρουν τους περιορισμούς τους, αλλά οι πτήσεις επιτραπούν από το Σεπτέμβριο και μετά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα άλλο δημοσιονομικό πεδίο από το να επιτραπούν οι πτήσεις από 1η Ιουλίου. Και άλλο αν επιτραπούν από 1η Ιουνίου. Άρα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δουλεύουμε με τα σενάρια, δουλεύουμε με τις επιλογές, κοστολογούμε τις διάφορες επιλογές και τα μέτρα και είμαστε έτοιμοι όταν δούμε, μας δοθεί το πράσινο φως από την πλευρά του υγείας, να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων των θεμάτων. Δείξαμε γρήγορα τα ανακλαστικά μπαίνοντας στην κρίση, που ήταν, αν θέλετε, και το πιο δύσκολο, με την έννοια ότι τα ανακλαστικά αυτά δεν ελέγχαμε την κατάσταση. Μας ήρθε ο κορονοϊός από την Ασία μέσω Ιταλίας. Αφού συνέβη αυτό και η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα και γρηγορότερα από άλλες κυβερνήσεις, να είστε σίγουροι ότι θα αντιδράσουμε τώρα πια που έχουμε και κάποιο χρόνο, έστω μικρό, για το σχεδιασμό, με την ίδια ταχύτητα και τα ίδια τα ανακλαστικά. Σας προβληματίζουν οι δηλώσεις του κυρίου Τόμψεν? Είναι γνωστός ο κύριος Τόμψεν εδώ στη χώρα μας, είναι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Δημοτικού Ταμείου, ο οποίος σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία θα πληγεί έντονα καθώς υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Βέβαια, η κυβέρνηση διαφωνεί με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά ο κύριος Τόμψεν είναι ο κύριος Τόμψεν. Τώρα, οι εκτιμήσεις έχουν την αξία τους. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να μηδενίσω τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μέλλον είναι ανοιχτό, ότι η μάχη είναι για να ανακτήσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Έχουμε πλέον εκτίματα σε αυτή τη μάχη. Μπαίνοντας σε μια κρίση με καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, αυτό μας δίνει και επιχειρήματα, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να μην έχουμε να μαζέψουμε υγειονομικά προβλήματα. Μπορούμε στη δεύτερη φάση ουσιαστικά να ασχοληθούμε με τις οικονομικές συνέπειες. Δεν είναι το ίδιο σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες το έχουν περάσει πολύ πιο βαριά. Άρα έχουμε τα πλεονεκτήματά μας. Η χώρα μας είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, στηρίζεται στον τουρισμό, έχει πολλά πλεονεκτήματα ο τουρισμός στην Ελλάδα και γι' αυτό θα συνεχίσει και θα στηρίζεται για πάντα, κατά την άποψή μου, από τον τουρισμό. Άρα, αυτό
πρέπει να το αναγνωρίσουμε και φυσικά η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της τουριστικής βιομηχανίας και γι' αυτό θα τη στηρίξει. Είστε σαφείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή Ανάσταση, εύχομαι, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά χρόνια πολλά.